Θα μείνουμε για ακόμη λίγο στα θέματα της οικονομίας και θα γυρίσουμε τον φακό μας στη μεγάλη κουβέντα που γίνεται για την ενέργεια και ειδικότερα για τα καύσιμα. Απόψε, κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΚ, τον κύριο Μιχάλη Κομοδρόμο. Γνωρίζουμε όλοι ότι αυτές τις μέρες έχουμε ιστορικό χαμηλό στις τιμές του πετρελαίου. Συνεπώς, θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μαζί του. Είναι ιστορικό ρεκόρ 20 ετίας, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Κομοδρόμε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Τσουρούλη. Λοιπόν, να είστε καλά. Ιστορικό χαμηλό. Το ερώτημα είναι σε ποιες ενέργειες, με βάση αυτό το πολύ απλό δεδομένο και το πρωτόγνωρο, προβαίνει η αρχή ηλεκτρισμού Κύπρου. Η ΑΕΚ αξιοποιεί τις διεθνείς χαμηλές τιμές του πετρελαίου και ήδη προχώρησε σε συγκεκριμένες αγορές, ώστε να συμπληρώσει πλήρως τους διαθέσιμους αποθηκευτικούς χώρους καυσίμων που διαθέτει. Πιο αναλυτικά, έχουμε προμηθευτεί δύο φορτία μαζούτ της τάξης των 30.000 μετρικών τόνων το καθένα, όπως επίσης και ένα φορτίο πετρελαίου 24.000 τόνων, ενώ αναμένουμε ακόμη ένα σε δύο εβδομάδες. Πέρα από αυτές τις ενέργειες, έχουμε προβεί σε προαγορά 90.000 μετρικών τόνων μαζούτ, που θα χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τους επόμενους τρεις μήνες. Επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση αυτές τις μέρες, να πούμε ότι η διαδικασία προαγοράς καυσίμων είναι πολύ σύνθετο θέμα με πολλές παραμέτρους. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως ως οργανισμός δημοσίου ωφέλους, όλες οι σχετικές κινήσεις μας στην ΑΕΚ γίνονται μετά από εντελεχή μελέτη των δεδομένων και συνεννόηση με το Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Οικονομικών. Κύριε Κομοδρόμε, συγγνώμη που διακόπτω. Ναι, αυτές οι ενέργειες που περιγράφετε σας δίνουν την ευχέρεια να κάνετε αγορές και με τις σημερινές τιμές, προαγορές. Υπάρχει αυτή η ευχέρεια? Με τις τιμές τις σημερινές δεν μπορεί να αγοράσεις, να προαγοράσεις. Οι τιμές για μελλοντικές παραδόσεις γίνονται σε πιο ψηλές τιμές. Α, αυτό είναι σημαντικών στοιχείων των προαγορών. Ναι. Άρα πρέπει να γίνονται με σύνεση και αρκετή μελέτη. Και βέβαια και με την εμπλοκή και της ΡΑΕΚ και άλλων φορέων, έτσι? Δεν είναι μια απόφαση Βεβαίως. Που αφορά εξ ολοκλήρου την ΑΕΚ. Και την ηλεκτρική υπηρεσία και τα δύο τα Υπουργεία. Μάλιστα. Τώρα όμως, επειδή μου περιγράφετε ότι έγιναν κάποιες αγορές, αυτό ηχεί ως χαρμόσυμνο μήνυμα στα αυτιά των καταναλωτών. Με απλά λόγια δηλαδή, μπορούμε να το δούμε να αποτυπώνεται στα τιμολόγια, στους λογαριασμούς ρεύματος που θα παραλάβουμε για τον επόμενο μήνα, για το μεθεπόμενο μήνα? Τι λέτε? Η ποσότητα καυσίμων που έχει αγοραστεί σύμφωνα με το σχεδιασμό καλύπτει τις ανάγκες της αρχής ηλεκτρισμού σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για το άμεσο μέλλον, τουλάχιστον των επόμενων τριών μήνων. Η ουσία είναι πως οι χαμηλές τιμές των καυσίμων που προμηθεύεται η αρχή ηλεκτρισμού την περίοδο αυτή θα περάσουν στους καταναλωτές στο προσεχές διάστημα. Διαρκής στόχος της ΑΕΚ είναι να ελαχιστοποιήσει το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αυτόν με τη σειρά του οδηγεί στο μεγαλύτερο δυνατό όφελος για όλους τους καταναλωτές, οικιακούς και επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε ευρύτερα την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της χώρας, πιστεύω. Όταν μου λέτε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, εννοείται πάντως εντός τριμήνου, κύριε Κομοδρόμε? Βεβαίως. Ελπίζουμε. Για να το προσδιορίσουμε. Ωραία. Και κάτι τελευταίο. Γνωρίζετε ότι και οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρες συνθήκες. Έτσι. Δεν υπάρχει προηγούμενο αυτού που ζούμε. Επίσης, για να είμαι δίκαιος, η ΑΕΚ είναι από τους οργανισμούς κοινής ωφελίας που ανταποκρίθηκαν πρώτοι και έκαναν πράγματα. Εξήγηλαν δράσεις βοηθητικές. Αυτό τώρα θα επεκταθεί? Υπάρχει σχεδιασμός για να δημιουργηθούν και άλλα μέτρα στήριξης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων σε αυτό το ζωτικό κομμάτι που ονομάζεται ενέργεια? Να πούμε ότι η ΑΕΚ ως οργανισμός δημοσίου ωφέλους ανήκει πρώτα απ' όλα στην κυπριακή κοινωνία. Είναι κομμάτι της και νιώθει τις ανάγκες και τις δυσκολίες που παρουσιάζονται. Έτσι και τώρα, μέσα στη δοκιμασία αυτής της πανδημίας, ανακοινώσαμε μείωση 10% την τιμή του ρεύματος, σύμφωνα και με τις αποφάσεις της πολιτείας και των αρμόδιων αρχών.
Να πω εδώ πως αυτή η οριζόντια μείωση του 10% αντιστοιχεί σε ποσό της τάξης των 11 εκατομμυρίων ευρώ, μια πολύ σημαντική οικονομική βοήθεια στο σύνολο και των οικογενειών και γενικότερα της οικονομίας. Είναι μια ουσιαστική και έμπρακτη κίνηση που ανταποκρίνεται στις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες των συμπολιτών μας, που την περίοδο αυτή πρέπει να μένουν όσο περισσότερο γίνεται στα σπίτια τους. Πέραν της μείωσης του 10% στην τιμή ηλεκτρικής ενέργειας, η ΑΕΚ έχει αναδιαρθρώσει την λειτουργία των κέντρων εξυπηρέτησης με προτεραιότητα την προστασία της υγείας των εργαζομένων και των επισκεπτών. Πλέον η εξυπηρέτηση γίνεται είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά. Να κλείσουμε και να πούμε ότι καθώς το ηλεκτρικό ρεύμα είναι πολύτιμο αγαθόν, όλοι οι άνθρωποι της ΑΕΚ είμαστε προσιλωμένοι στην απρόσκοπτη παροχή του. Ο οργανισμός στέκεται με όλες τις δυνάμεις στο πλευρό της κοινωνίας μας σε αυτήν τη δύσκολη δοκιμασία. Η λειτουργία εξυπηρέτησης είναι στη διάθεση των πελατών μας. Η κάθε περίπτωση φυσικά εξετάζεται με τη μέγιστη κοινωνική ευαισθησία. Και υπάρχει και μια κατανόηση στον τρόπο που καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε αυτά που πρέπει να ανταποκριθούμε. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τι εννοώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.